Είναι μείζον για τον κανονισμό. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα αναφερθώ αποκλειστικά στο ζήτημα της τροπολογίας που αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πρόκειται για μία τροπολογία η οποία βρίσκεται στις ίδιες συχνότητες με τις ρυθμίσεις που προέβλεπαν ότι οι γενικοί γραμματείς δεν πρέπει για μία πενταετία πίσω να έχουν απασχοληθεί ως γενικοί γραμματείς και με την αντίληψη που λέει ότι για τους δικαστικούς θα την παγώσουμε τη διαδικασία και όταν αλλάξει η κυβέρνηση θα την εκκινήσουμε εκ νέου. Ο κύριος Γεραπετρίτης τη σχετική τροπολογία την απέσυρε. Ήταν μια πράξη λογικής, η οποία αύξησε κατά την αξιοπιστία του. Σας προτείνω να κάνετε το ίδιο. Είναι μια ρύθμιση η οποία είναι θεμελιακά λάθος. Είναι ένα αντικίνητρο και προς τις κυβερνήσεις και προς τους εξειδικευμένους ανθρώπους να χρησιμοποιούν ο ένας την εξειδίκευση του άλλου. Και επειδή ακούστηκαν και ανακρίβειες εδώ πέρα, προφανέστατα, κυρία Θάνου δεν χρειάστηκε τις ψήφους της Χρυσής Αυγής για να γίνει επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Είχε θετική ψήφο από την τότε πλειοψηφία και την Ένωση Κεντρών. Και η αντιπρόεδρος βεβαίως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, διότι άκουσε ότι η κυρία Θάνου και ο διορισμός της ήταν επίδειξη κομματισμού. Φαντάζομαι ότι κάποιον ανάλογο ή χειρότερο χαρακτηρισμό θα επιφυλάσσατε για τον κύριο Λευτέρη Ζαγορίτη, ο οποίος είναι επικεφαλής του συνηγόρου του καταναλωτή. Ο κύριος Ζαγορίτης είναι ιστορικός στέλεχος της παράταξής σας. Σημαία της παράταξής σας. Γραμματέας του κόμματος για χρόνια. Και είναι αυτή τη στιγμή επικεφαλής ανεξάρτητης αργής. Άρα λοιπόν πρέπει να αποσυρθεί για λόγους ουσίας η τροπολογία και για λόγους τυπικούς, διότι δεν έχει ζητηθεί στην διαδικασία της διαβούλευσης η γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Θα έλεγα δε ότι εάν υπήρχε μία πιθανότητα κάποιος να πιστέψει στις αγαθές σας προθέσεις, αυτή η πιθανότητα απολύτως έχει εξαλειφθεί μετά την τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σε αυτό το βήμα πριν από λίγο. Πραγματικά. Και ξέρετε γιατί. Διότι όταν είχε πραγματικά για πρώτη φορά μπει μια λογική με τη δική μας νομοθετική παρέμβαση στη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ποιο ήταν το μείζον ζήτημα το οποίο παραβιάζοντας ανοιχτές θύρες είχε γύρει η Νέα Δημοκρατία? Το ζήτημα της έλλειψης μεταβατικής διάταξης, υποτίθεται, η οποία υπήρχε και έγινε και απολύτως σαφές και τις τοποθετήσεις τότε του Γιώργου του Σταθάκη. Εάν είχατε ίχνος αξιοπιστίας, λοιπόν, θα υπήρχε μια μεταβατική διάταξη, η οποία να λέει τι? Ότι αυτές οι διατάξεις δεν αφορούν τα υπηρετούντα μέλη. Αυτό τι είναι? Είναι απλώς η πολιτική θέση του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι η πολιτική θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η σαφής διατύπωση της οδηγίας 219 κάθετος 1 παράγραφος 17, η οποία λέει ότι οι λόγοι παύσης πρέπει να έχουν νομοθετηθεί πριν το διορισμό ορισμένων των μελών της ανεξάρτητης αρχής. Πρόκειται για απόλυτη παραβίαση της ανεξαρτησίας της αρχής. Σας καλούμε να την αποσύρετε αυτή την τροπολογία, διότι εάν αυτό το πράγμα περάσει, ας υποθέσουμε ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής αγνοήσουν αυτό που πάτε να κάνουν και ψηφιστεί η τροπολογία όσο έχει. Σημαίνει ότι μπορείτε να έρχεστε κάθε τρεις μήνες και να αλλάζετε την Επιτροπή Διαγωνισμού εδώ πέρα. Πάρα πολύ απλά. Η ανεξαρτησία της Επιτροπής θεμελιώνεται εάν έχει θητεία το μέλος της και ο πρόεδρος της, η οποία δεν είναι ταυτόσιμη με τον πολιτικό κύκλο. Πάρα πολύ απλά. Εάν μπορεί κάθε κυβέρνηση κατά το δοκούν να αλλάζει και τους κανόνες και βεβαίως τη στελέχωση, κάθε άλλο παρά έχουμε το τεκμήριο της ανεξαρτησίας. Υπάρχει εκτός από την οδηγία και νομολογία. Είναι απολύτως σαφές. Είναι απολύτως σαφές ότι όταν συζητήθηκε αυτό και είχαν πραγματικά, θα έλεγα σχηματικά, κάνει πάρα πολύ φασαρία οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υποτιθέμενη έλλειψη μεταβατικής διάταξης. Μεταβατική διάταξη και υπήρχε και βεβαίως και ο κύριος Κυριτσάκης, ο οποίος όταν διορίστηκε, θέλω να σας θυμίσω, από τον φιλικό προς τη Νέα Δημοκρατία τύπο, παρουσιάζονταν ως φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη. Ως φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη, ολοκλήρωσε τη θητεία του. Και βεβαίως και ο κύριος Λουκάς ολοκλήρωσαν τη θητεία τους. Η διάταξη ψηφίστηκε το 2016. Τότε είχατε κάνει φασαρία και ερχόμαστε τώρα και διαβάζουμε την εισηγητική έκθεση για το άρθρο 101.
Τώρα δεν μας κάνετε κριτική για τις πρόνοιες της τότε αλλαγής που κάναμε και αποκλείσαμε συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού. Τώρα λέτε ότι καλώς υπάρχουν οι πρόνοιες. Τότε σχεδόν ότι καταλύσαμε τη δημοκρατία μας, λέγατε. Αποσύρετε λοιπόν αυτή τη διάταξη. Θα έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι αντίθετη και στο Σύνταγμα, διότι καταλύει επί της ουσίας την ανεξαρτησία της αρχής και καταφανώς αντίθετη στο ενωσιακό δίκαιο. Έχει ήδη στις Βρυξέλλες σηκωθεί πάρα πολύ μεγάλο θόρυβος. Σας το λέω για να σας προστατέψουμε και στοιχειοδός. Και θα το δείτε. Ευχαριστούμε, κύριε Παπά. Το λόγο έχει ο κύριος Λάπας από τον ΣΥΡΙΖΑ.